Όταν εμφανίζονται τέρατα στο δωμάτιό σου, δεν ωφελεί σε τίποτα να κρύβεις και να κάνεις ότι δεν είναι εκεί. Ο πατέρας μου λέει ότι πρέπει να είσαι γενναίος και να αντιμετωπίσεις ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Αλλά μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Τα φαντάσματα μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, η αδελφή σου που τρώει παγωτό στις 3 το πρωί. Γιαννάκη, τι κάνεις ξύμιωσα δια ώρα? Άκουσα ένα φάντασμα και κατέβηκα να δω. Εσύ τι έχεις, γιατί κλαις? Αμιέπνο. Δεν φοβάσαι τώρα, Εσύ είσαι ακόμα λυπημένη? Όχι. Κοιμήσου. Τα φαντάσματα μπορούν επίσης να είναι ο αδελφός μου ο Μάρκος, που μπήκε στο σπίτι της Αγγλεύτης για να πάρει τα πράγματά του. Το κακό δεν είναι να φοβάσεις. Όλοι φοβούνται. Το κακό είναι να φοβάσεις, να πεις αυτό που αισθάνεσαι. Όπως ο Μάρκος και η Εύα. Αφήσει σπίτι και σκέφτηκα ότι θα την ήθελες. Ναι, την ήθελα. Δεν ήρθες όμως μόνο για την κιθάρα, Όχι, δεν ήρθα μόνο για την κιθάρα. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι συμβαίνει, τι σου έκανα, γιατί μου φέρες έτσι? Όχι, δεν μου έκανες κάτι, εσύ. Είναι κάτι δικό μου. Δηλαδή, δεν μ' αγαπάς. Πες το. Πες το, δεν μ' αγαπάς. Κοίτα να δεις, Εύα. Κάποια πράγματα πολλές φορές γίνονται και ξεγίνονται. Θέλω να πω ότι μερικές καταστάσεις είναι λίγο μπερδεμένες και όπως και να το κάνεις, πολλές φορές τα πράγματα οδηγούν κάπου και είναι λάθος. Ήτανε λάθος. Λάθος. Δηλαδή, όταν μου είπες ότι με αγάπησες από την πρώτη στιγμή που με είδες, ήταν ψέμα. Όλα όσα είπαμε και ζήσαμε, ήταν ψέμα.
αυτή τη στιγμή τώρα θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Είμαι ερωτευμένος με άλλη. Με άλλη. Ναι, Εύα. Ναι, Εύα. Ναι, Εύα. Ναι, Μάρκο, μας έπεισες. Ξέρουμε και οι δυο ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Μάρκο! Τι είναι, Μάρκο? Καλημέρα, Σπύρο. Μέρα. Θα τα πούμε στο σχολείο. Σε ευχαριστώ για την κιθάρα. Τι γύρευε αυτή εδώ? Μου έφερε την κιθάρα. Γιατί? Θα θάψει τον πατέρα σου με τα μουσικής? Ντροπή, ρε. Τι είπαμε, ρε? Τι έχουμε πει? Η μαυροτσουκαλέα το λένε κάτι, ο λόγος τους είναι συμβόλαιο. Δεν αμείς, Μάρκο. Wow. Αυτήν εδώ θα βάλεις. Την έχει ο Μαστροφόδωρος του συνεργείου του. Αυτή. Λοιπόν, θέλω αυτή και αυτή και τις άλλες που έχουμε πει να τις κανάρω για τις μεγεθύνω. Γεια σας. Καλώς ήταν. Γενικά, ρε παιδιά, είναι δύσκολο πράγμα να μεγαλώνεις παιδιά και πιο πολύ ανήψια. Γιατί τι έγινε? Σε βασάνισε? Όχι, ρε, μια χαρά είναι το παιδί. Ρε, μια χαρά, αλλά πολύς κόσμος μπαινοβγαίνει. Να σου στείλω και τα υπόλοιπα να τα κρατήσεις. Και θα φοβηθώ. Ελενή, θα ήθελα να σε συμβουλευτώ για κάτι. Πες μου. Θέλω να αγοράσω ένα δωράκι στη Βίκη γιατί κλείνουμε 18 χρόνια γάμου. Μπράβο. Άνε, βέβαια, έχετε επέτειο. Σταμάτα, ρε, Ελένη, φωνάζεις. Πάμε λίγο πιο εκεί γιατί αυτοί αρχίσαν το δούλεμα. Εμείς δεν θα ακούσουμε. Τότε τι? Σκέφτηκα. Θα της κάνω ένα δώρο special, μωρέ. Όλο στριγκάκια και κιλοτάκια. Ξέρω, ξέρω. Τα βαρέθηκα. Εσύ τι λες? Ξέρω εγώ. Κόσμημα, κρουαζιέρα. Τι λες για κρουαζιέρα? Εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα. Ναι. Δηλαδή, το αποφάσισα. Α, το αποφάσισες κιόλας. Θα της κάνω δώρο μία προσθετική στήθους. Όχι, 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 καλή ιδέα είναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου έκανε δώρο επιμήκυνση Πέους, εσύ τι θα έκανες, ε? Γιατί έχεις ακούσει τίποτα? Όχι, άστα, μην πανικοβάλλεσαι. Λοιπόν, εγώ λέω να της πάρεις καλύτερα κόσμα, δαχτυλίδι, βραχιόλι, κάτι που να μπορεί να του δείξει. Την προσθετική τι θα λέει? Κοιτάξτε τι μου έκανε δώρο ο άντρας μου. Καλά, καλά, εντάξει. Θέλεις να με βοηθήσεις να τα αγοράσουμε? Να δώσουμε σε μισή ώρα ραντεβού στο εμπορικό κέντρο? Εντάξει. Μην πεις τίποτα στους άλλους και μ' αρχίσουν στο δούλεμα. Είσαι νοιάζει τάφος. Λοιπόν, αγάπη μου, εγώ φεύγω, τα λέμε αργότερα. Δεν θα πάω στο σχολείο? Όχι, τα παιδιά έχουν πάει επίσκεψη στο μουσείο. Πάω μια βόλτα στα μαγαζιά. Φιλιά. Πώς είπα. Πάω κι εγώ να βάλω ένα προφυλακτήρα. Σε ποιο συνεργείο θα πας? Στο δικό μου. Πού θα το πω? Μπράβο, εξελίξεις. Να σας πω τι άκουσα. Για λέγε. Κάτι λέγανε για επικίνηση. Τι είναι στο λες επικίνηση? Τέους, Πέους, θα σας γελάσω. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Λέγεται Τέους Πέους. Δεν μου λες, αυτά στα λένε άλλοι, μόνος τα σκέφτεσαι. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Θα ενθουσιαστεί και φέρει το μικρό το ξανά. Το καλό που σου θέλω. Γιατί μου κόστησε μια περιουσία. Την πλαστική στα βυζιά θα μου πήγαινε λιγότερο. Αχ, ρε Χαζούλη, δεν ξέρεις από τι γλίτωσες. Θα τρελαθεί από τη χαρά της, το λέω εγώ, θα ξετρελαθεί. Σταμάτα να ξαφτεί τη μούρη. Ελένη, δεν το παίρνεις εσύ, μην το κουβαλάς στο συνεργείο και στο σπίτι, γιατί η Βίκη τα ψάχνει τα πάντα. Εντάξει, το φιλάω. Τι έγινε? Διακοπή ρεύματος, σταμάτησε. Πάτα το κουμπί! Πάτα το κουμπί! Αφού το πατάς εσύ, βρε μάγκη. Δεν μπορώ, Ελένη, παθαίνω κλειστοφοβία. Εντάξει, ηρέμησε. Θα μας βγάλουν, δεν θα μας αφήσουν εδώ μέσα. Βοήθεια! Βοήθεια! Βρε μάκι μου, κοίταξε με. Ανάσε είναι βαθιά. Εισπνοή από τη μύτη, πνοή από το στόμα. Δεν νιώθεις καλύτερα? Όταν το παθαίνω αυτό, δεν είμαι ο Μάκης που ξέρεις, είμαι άλλος Μάκης. Καλά, όποιος Μάκης κι αν είσαι, ηρέμησε. Βοήθεια! Βοήθεια! Μπα, δεν έχει σημα. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Όταν θα ανακαλύψουν ότι δεν είμαστε εκεί, θα νομίζουν ότι φύγαμε μαζί γιατί τους αντέχουμε. Έλα, βρε μάκι μου, μην είσαι έτσι πια. Σκέψου λίγο θετικά, σκέψου κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι ευχάριστα. Όπως ζεστή. Ρε μανούλα μου, τι κορμάρα έχει αυτή η Ελένη. Τι πόδια είναι αυτά, ρε. Και το ντεκολτέ, δεν είναι άσχημο. Ξέρεις τι νομίζω.
Ζεσθενόμαστε από το άγχος. Ναι. Εσύ ζεσθένεσαι. Ναι, ναι. Από το άγχος, ε. Ναι. Θυμάσαι εκείνο το αεροπλάνο που έπεσε στις Άνδης. Που φάγανε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και τι νομίζω θα σε φάω εγώ τώρα. Αν και θα μπορούσα έτσι που πεινάω. Άμα συνεχίσει να κάνει αέρα με τη φούστα της, θα τη φάω εγώ ζωντανή. Μάκη, ζεσταίνομαι. Μάκη. Τι λες ρε ανώμαλε, τι λες ρε ανώμαλε. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Με σφίγγε το σκένο, μου να σκάσω. Μου να τα βγάλω όλα. Α, ναι, καλύτερα έτσι. Βοήθεια! 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 Μάκη, μη χάνεις τον έλεγχο, μη χάνεις τον έλεγχο, Μάκη. Πω, κόλλησε το στόμα μου, διψάω. Εσύ δεν διψάς? Ναι, ναι, ναι. Ώστε αυτή η γκόμενα που είπες ότι έχεις δεν υπάρχει, ε? Δεν υπάρχει. Αλλά ήταν το μόνο που σκέφτηκα για να την κάνω να φύγει. Βέβαια, αυτή δεν το πίστεψε. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο. Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακυλήσω και θα τον σκάσω τον πατέρα μου τη στεναχώρια του. Ωραία, σκέψου ότι είναι πραγματική σου αδερφή και δεν γίνεται αλλιώς. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι κι αυτό. Αλλά τι νομίζεις, μ' αφήνει να φύγω? Δεν μ' αφήνει να φύγω. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Α, κορίτσια! Ο Μπάρκουλης. Λοιπόν, απόψε το βράδυ κάνουμε πάρτι στο σπίτι του Σπύρου. Μπα. Για να μας γνωρίσει ο Μάρκος την καινούρια του κοπέλα. Α. Α. Άρα κατά τις 9 να σας περιμένουμε, είναι καλά? Κατά τις 9. Αυτό είναι μεγάλε, καθαρίσαμε. Τι καθαρίσαμε, ρε βλάκα? Ποια είναι αυτή η καινούρια μου κοπέλα και εγώ δεν την έχω δει? Μου λες, δεν έχω καινούρια κοπέλα. Όπα, 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 Μάγκες, όπα. Τι έγινε εδώ, τι έχουμε? Ψάχνουμε γκόμενα για τον Μάρκο, ρε. Γιατί δεν μου είπατε τίποτα να κανονίσω εγώ? Τι, δεν ψάχνουμε? Μάκη, κοίταξε με. Κοίταξε με. Κοίταξε με, Μάκη. Μάκη, κοίταξε με, κοίταξε με. Πάρε βαθιές ανάσες, όπως ούτηξα πριν. Ωχ, Παναγία μου, τι μαρτύριο είναι αυτό. Μάκη, σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου τη δόση της εφορίας. Βοήθεια! Βοήθεια! Ανοίχτε γαμό τον αλογοσκούφι μου μέσα, γαμό! Μάκη μου, έχεις πάθει κρίση πανικού. Λες άσχετα πράγματα. Έλα εδώ, ηρέμησε. Ελένη, δεν είμαι καλά. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Να σου ανοίξω λίγο το πουκάμισο. Όχι το πουκάμισο, όχι το πουκάμισο. Γιατί, παιδί μου, να αναπνεύσει λίγο. Χρειάζεσαι οξυγόνο. Είσαι καλύτερα τώρα? Μάκη. Ελένη. Μάκη. Ελένη. Μάκη. Ελένη. Μάκη, Μάκη, Μάκη. Μάκη. Ελένη. Μάκη. Μου ήρθε μια ιδέα. Να με κρατήσεις, να ανοίξω το καπάκι, να βγάλω το κεφάλι μου, να φωνάξω προς τα πάνω, μπας και μας ακούσει κανείς, ε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Λοιπόν, βγάζω το παπούτσια μου, κάνε μου σκαπνάκι να ανέβω. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ω! Ντάκης, Μάκη! Κράτα γερά, Μάκη! Ω! Κράτα με, Μάκη! Σε κρατά, Ελένη! Σε κρατά, Ελένη! Σε κρατά, Ελένη! Ελένη, Ελένη, δεν είμαι χαλά, Ελένη! Ζαλίσαμε, Ελένη! Ελένη, πέφτω, Ελένη, πέφτω, Ελένη! Αχ, τι ήταν αυτό που πάθαμε, Μάκη μου! Τι ήταν αυτό που πάθαμε, Ελένη μου! Τι ήταν αυτό που πάθαμε! Δεν είμαι καλά! Ζαλίζομαι, χάνομαι! Μην ανησυχείτε, παιδιά! Σε ένα λεπτό σας βγάζουμε! Επιτέλους! Άντε ρε, παιδιά! Άντε ρε, παιδιά, γιατί εδώ καταστρέφονται φιλίες αιώνων! Βρε, Μάκη, πάλι άσχετα λες! Μια αληθινή ηθοποιός. Αυτό είναι που μας χρειάζεται. Έλα μαζί μου. Αυτό που θυμάμαι είναι η αγάπη. Κάθε αγάπη. Αγάπη για αυτό το βρώμικο δρόμο. Την Ανατολή. Μια μέρα πλάι στο ποτάμι. Τον ξένο που συνάντησα σε ένα καφέ.
τον εαυτό μου. Κορίτσια, να σας διακόψουμε λιγάκι. Μα εδώ κάνουμε πρόβα. Ναι, ναι, το ξέρω, θα είμαι σύντομος. Έχουμε να σας κάνουμε μία πρόταση. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, η δόξα κοστίζει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Κοστίζει, κοστίζει, σας το λέω εγώ. Και τι χρειάζεται κανείς για να αποκτήσει δόξα? Τύχη, δηλαδή εμάς. Είστε σκηνοθέτες? Όχι, το Μαυροτσούκαλο, τον ξέρετε, τον Μάρκο? Αυτόν που παίζει κιθάρα, τον Οστιμούλη? Τον ξέρουμε, τον ξέρουμε. Μήπως είναι παράγοντας? Όχι, αλλά θέλει να δώσει εξτήριο σε μια κοπέλα. Το καταλάβαμε. Για συνέχισε. Θέλει να χωρίσει με την κόμενά του, αλλά αυτή έχει φεντουζώσει πάνω του, δεν τον αφήνει να κουνήσει η ρούπη. Το έχουμε μέχρι εδώ. Για συνέχισε. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα πάρτι. Για συνέχισε. Και εδώ είναι που χρειαζόμαστε μια αληθινή ηθοποιό. Για συνέχισε. Να παραστήσει την κοπέλα του. Δεν είναι και δύσκολο, ε? Είναι και Σέξπιρ. Λίγο φυλάκι, λίγο χεράκι, κάνα μπαλαμούτι και 100 ευρώ. Ε, τι λέτε, δεν είναι καταπληκτική ιδέα? Πάρα καταπληκτική. Λοιπόν, να μην το κουράζουμε γιατί έχουμε και δουλειές, βιαζόμαστε. Ποια θα πάρει το ρόλο? Ρε κοπελιά, μήπως να το ξανασκεφτώσουν, 100 ευρώ είναι αυτά. Βάλε φούστα μπλούζα και κάνε εσύ την κόμενα. Πάω εγώ. Πάλι θα πας για ψώνια. Το πρωί δεν πήγες στο σούπερ μάρκετ. Όχι, δηλαδή. Θα σου πω αύριο, θα το μάθουν όλοι. Τι θα μάθουν όλοι? Έλα, βρε Διονύση μου, τώρα δώσουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πάρ' τα κλειδιά και να βάλεις βενζίνη. Άδειο το έχεις αφήσει. Εντάξει, το πρώτο βενζινάδικο θα βρω. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, μωρό μου, γεια. Εσύ γιατί πήρες το κεφάλι σαν το σκυλάκι του αυτοκινήτου? Τελευταία φορά που μου το είπε εμένα αυτό, κόμενα, τα είχε φτιάξει με τον καλύτερο μου φίλο. Θα τα μάθεις όλα. Άλλαξε και ρούχα. Βέβαια. Υδρώσαμε στα σανσέρ. Γεια. Γεια σου, Μάκη. Γιατί είσαι σε αυτά τα χάλια? Τίποτα, μωρέ, καλά είμαι. Κατάλαβα. Πόσα θέλεις? Δεν είναι για λεφτά. Τι αξία έχουν τα λεφτά? Άλλα πράγματα έχουν αξία. Οι γυναίκες. Χρηματιστήριο. Κοίταξε, μωρέ, να σου πω. Υποθετικά πάντα μιλάμε, έτσι. Υπάρχει ο Χ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ψή. Η Ψή είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζωηρούλα. Και υπάρχει και ο Ζετ, ο οποίος είναι κολλητός του Χ. Υποθετικά μιλάμε πάντα, έτσι. Κάτσε τώρα, γιατί να το βάλουμε. Ο Χ, έτσι, υπάρχει ο Χ, έτσι, και η γυναίκα του είναι η Ζετ. Όχι, όχι. Η γυναίκα του που είναι ζωηρούλα είναι η Ψή. Η Ψή, ναι. Ο Ζετ είναι ένας κολλητός του φίλος, αλλά μάλλον και αυτός ζωηρούλης, ε. Ξαναβάλλοντας μια σειρά, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί με αυτά. Ναι. Η Ψή είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά λίγο ζωηρούλα. Και ο Ζετ, ρε παιδί μου, άντρας είναι. Γι' αυτό θέλει να μαρσάρει, να σπινιάρει, κατάλαβε. Υποθετικά πάντα μιλάμε. Πάντα, πάντα. Κάτσε τώρα. Ο Χ θα μαρσάρει. Ο Ψή θα σπινιάρει. Η Ζέντα, ας πούμε τώρα. Τι είναι? Η Βίκη. Ούτε μισή ώρα δεν μπορεί χωρίς να μιλήσει. Ναι. Ναι. Μάκη, μην πεις τίποτα στο Διονύση, αλλά σε παρακαλώ, έλα γρήγορα, σε χρειάζομαι. Πού! Μάκη μου, ευτυχώς που ήρθες! Ούτε σταγόνα δεν είχα, νόμιζα ότι θα με έφτανε με αυτό το βενζινάδικο. Συγγνώμη ρε εσύ, Ελένη, που ήρθαμε το παλιό. Αλλά τον κάπηρε το όλο σαμαρδένα, καμ! Τι λες τώρα? Αν δεν σε έβρισκα, θα με σκότωνε ο Διονύσης. Η αλήθεια είναι ότι φταίω, γιατί από χθες μου είχε πει να του βάλω βενζίνη και εγώ το ξέχασα. Μάκη μου, σου χρωστάω. Ζήτα μου, ό,τι θες. Έλα, ρε, έλα, τι μου χρωστά. Όχι, γιατί τα λες αυτό, κουμπαρούλι μου. Αρχίσαμε πάλι. Αυτή τη φορά δεν την γλιτώνω. Μα πού στα κομμάτια είναι? Ναι. Ναι, έλα, Διονύση μου. Φυσικά και έβαλα, είμαι ήδη σε δουλειές. Εντάξει, θα τα πούμε αργότερα. Φιλάκια, χειρά. Τι λέει? Πήρε να δει αν έβαλα βενζίνη. Πάρε λίγο να μας πιάσει. Τι εύκολα που τα λέει τα ψέματα. Ρε εσύ, αυτή είναι ικανή για όλα. Ευτυχώς που ήρθες εσύ. Και βρε Μάκη, άλλαξε καμιά ταχύτητα, θα το μπουκώσεις. Κάνουμε ρε μαλάκα μες στην ερημιά. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Να βρούμε έτσι καμιά ξεμπάρκι να του δώσουμε 50 ευρώ να κάνει την κόμενα του Μάρκου. Α, την έριξε την ταρίφα, βλέπω, ε. Λοιπόν, φίλε, το λέω. Δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ τέτοια γυναίκα, γιατί έχουν γίνει όλες φεμινίστριες. Μόλις τη βρήκαμε. Γεια σου. Τι κάνεις?
ξελεπίζω ψάρια. Εσύ τι λες να κάνω? Εμείς λέγαμε μήπως είσαι στεναχωρημένη. Ναι, κλαίω το μακαρίτι. Σαν σε νοιάζει? Εμένα δεν με νοιάζει. Απλά όταν βλέπω έτσι μια γυναίκα στεναχωρημένη, στεναχωριέμαι κι εγώ. Μιχάλη? Ναι, ναι, κι εγώ στεναχωριέμαι. Πάρα πολύ. Φαίνεται. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα? Αν ήθελες να έρθεις έτσι σε ένα πάρτι που κάνουμε, να ξεδώσεις λιγάκι. Πάρτι, ε? Με αγόρια? Πάρτι κανονικό, με αγόρια και κορίτσια. Α, και κορίτσια. Ναι, ναι, και κορίτσια. Οκ. Okay. Τι οκ, okay, δηλαδή θα έρθεις? Ναι, καλέ, τζάμπα πάρτι και το χάσω εγώ. Τζάμπα πάρτι, τζάμπα, τζάμπα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Γι' αυτό είμαι εδώ, εγώ, για να το λύσω. Θα θέλαμε να κάνεις κάτι για μας τους δύο. Για εσάς τους δύο. Και τους δύο. Όχι, 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 για ένα φίλο μας. Μωρέ, ο Καημενούλης θέλει να χωρίσει με την κοπέλα του, αλλά αυτή το πιέζει και... Έχει κολλήσει πάνω του σαβδέλα και δεν λέει να ξεκολλήσει. Ναι, πού το κατάλαβες? Έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Ναι, κοίτα όμως, βασικά, το θέμα είναι λίγο περίπλοκο, μωρέ, είναι μπερδεμένο. Άσε, 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 κατάλαβα. Θέλετε να του την πέσω για να τσαντιστεί η άλλη και να τον παρατήσει. Πουλιά στον αέρα πιάνεις. Αυτό ξαναπες το. Λοιπόν, αγόρια. Λοιπόν, αγόρια, επειδή σήμερα αισθάνομαι λιγάκι πεσμένη και θέλω να ανέβω, φύγαμε. Γεια σας. Γεια. Ήρθαμε νωρίς? Όχι, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς εμείς και εμείς είμαστε. Έλατε, περάστε. Έλατε, κορίτσια, περάστε από εδώ. Μωρό μου. Μωράκλα μου. Η κοπέλα σου, πού είναι? Τώρα, όπου να είναι, σε λίγο θα έρθει. Α, σε λίγο. Όχι, μήπως το μετάνιωσε και δεν έρθει καθόλου? Μπα, δεν νομίζω. Τώρα, όπου να είναι, θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει. Θέλει να κάνει εμφάνιση? Ναι. Είναι τύπος της εμφάνισης. Της αρέσει να κάνει εμφανίσεις. Τσουπ. Τσουπ. Κοίτα, Μαρκό, επειδή εγώ σε ξέρω, ξέρω πότε λες ψέματα και πότε όχι, ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλη. Είσαι ακόμα ερωτευμένος μαζί μου, το νιώθω. Γι' αυτό σήμερα το βράδυ θα φύγουμε μαζί από εδώ. Εντάξει? Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Ενοχλείς. Ω, ρε εσύ, αυτή εκεί τον έχεις τριμώξει. Πού είναι η άλλη, δεν πιστεύω να μην έρθει. Ε, όχι ρε, αφού είπε πάει να ετοιμαστεί και θα έρθει. Πού κοιτάς ρε? Έχουμε καθόλου στραγάλια. Από εκεί γεμάτο είναι. Α, από εκεί είναι. Όχι, δεν μπορώ να στο φέρω εγώ. Μαγειρεύω. Έλα και πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο Διονύσης εδώ? Μάκη, μ' ακούς? Μήπως θα της το δώσω άλλη μέρα? Όχι, όχι, είναι καταπληκτικό αυτό που σκέφτηκες. Να την ξυπνήσεις 12 η ώρα το βράδυ και να της το δώσεις μαζί με ένα βοτήρι σαμπάνια. Τέλειο. Ναι, το είδα σε μια δαιμία. Ναι, τελικά δεν είσαι έτσι όπως φαίνεσαι. Είσαι κατά βάθος ρομαντικούλης. Άντε, έλα. Ε? Έλα, παιδί μου, μην αργείς. Με περιμένει. Άντε να δούμε τι με περιμένει. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Μια και πέρασε η ώρα και η κοπέλα σου τσουπ δεν εμφανίστηκε, λέω να τα ξεχάσουμε όλα και να ξαναρχίσουμε. Ευάκη, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Πρέπει να πάω λίγο μέσα. Ρε βλάκα, αφού σε αγαπώ και με αγαπάς, τι θέλεις? Θέλω να... Εμένα θέλεις. Μάρκο! Μάρκο! Ήρθε η κοπέλα σε, φίλε. Ω, καλώς την. Έλα, πέρασε. Εδώ είμαστε όλοι μια παρέα. Να, ο Μάρκος εδώ τώρα σε περιμένει. Έχει ανησυχήσει. Θα έρθει, δεν θα έρθει? Μωρό μου. Δεν θα με συστήσεις τους φίλους μου? Ναι, πώς, βέβαια. Να σας συστήσω. Από εδώ είναι η... Έλλης. Ναι. Τι έπαθες, μωρό μου? Ξέχασε το όνομά μου. Το κομπλόρο το μωρό. Πάμε να μου βάλεις ένα ποτάκι. Να. Δεν φαντάζεσαι. Τι είναι τούτο? Η καινούργια του κόμμενα, να υποθέσω. Λίγο παράξενη μου φαίνεται εμένα. Εμένα πάλι καθόλου. Είναι ξεκάθαρο, φεύγουμε. Είσαι τρελή, τώρα θα φύγουμε. Να πού τη ζήλεψες? Τώρα είναι που θα μείνουμε. Εξάλλου, εγώ δεν αφήνω το Μίτσο με αυτήν εδώ την... Κοίτα. Ωραία, λοιπόν. Χορεύουμε. Για να βάλουμε κάτι πιο γρήγορο.
Χορεύουμε, λέμε! Δεν μου λες. Καλά το πάω το προγραμματάκι να τα ανεβάσουμε λιγάκι. Καλά το πας. Καλύτερα στο εκεί που είναι. Θα τα ανεβάσουμε λιγάκι. Για να κάνουμε λίγο στην άκρη. Να αλλάξουμε μουσικούλα. Να χορέψουν οι επαγγελματίες. Σήμερα δεν υπάρχει, θα κάνω φόνο. Ηρέμησε, θα το αναλάβω εγώ. Έλλης είπαμε, ε! Ναι. Και από πού βγαίνει το Έλλης? Από το Βαγγέλης. Από πού να βγαίνει η χαρά μου, Ελισάβετ. Και πώς γνωριστήκατε? Στο πάρκο. Έκλαιγα και κάθισε το μωρό μου δίπλα μου να με παρηγορήσει. Στο πάρκο. Έκλαιγε και κάθισα το μωρό της δίπλα. Θα την παρηγορήσω. Είναι πολύ ευαίσθητο παιδί ο Μάρκος μας. Πολύ ευαίσθητο. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Να σου πω. Μήπως να πάμε στο μπάνιο να διορθώσουμε λίγο το ρίμελ μας. Τι έπαθε το ρίμελ μου? Χάλια είναι. Χάλια. Με συγχωρείς, Σεβάκη. Έλα λίγο, φίλε μου. Πού τη βρήκες αυτή, ρε? Γιατί, ρε, δεν σ' αρέσει? Αφού είναι καταπληκτικό κορίτσι, φοβερό! Θα του ρίχνεις. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά λόγια, άκου, κοπελιά. Πώς με είπες? Κοπελιά. Καλό, συνέχισε. Ο Μάρκος είναι με τη φίλη μου την Εύα. Την αγαπάει και τον αγαπάει. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει, να τη πας να παραστεί στον κόμενο. Ό,τι και να είναι θα του περάσει. Γι' αυτό μην κάνεις όνειρα. Λοιπόν, άκου, κοπελιά. Όλα τα αγοράκια ίδια είναι. Κοκοράκια. Με πιάνεις? Σε πιάνω πάρα πολύ καλά. Και επειδή είδα και το μάτι του δικού μου που έπαιζε, πρόσεξε καλά γιατί εγώ δεν είμαι Εύα. Και πώς είπαμε σένα? Αφρούλα. Υπάρχουν και χειρότερα. Ωχ, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, παλικάρι μου. Τελειώσαμε. Και θύμισέ μου το ονοματάκι σου. Μιχάλης. Βρε το Μιχαλάκι. Ωραία αγοράκια έχετε στο πάρτι σας. Αυτή δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, σ' αρέσει εσένα τώρα αυτή? Άστην μωρέ αυτήν. Λοιπόν, Αφρούλα, πρέπει να σου πω κάτι. Τι να μου πεις, ρε Μιχάλη, εδώ έχουμε προβλήματα, λέμε. Παρκούρ, κορίτσι μου. Ξέρεις τι θα πει παρκούρ? Γεια. Έλα, Μακούλη. Μακούλη. Γρήγορα, γιατί έτσι σε πάρουν ήδη στα παιδιά, θα το πούν στο Διονύση. Αν και δεν καταλαβαίνω, γιατί το κρατάς κρυφό από τον καλύτερο σου φίλο. Έλατε. Στην αρχή δεν το έλεγα για να μου με κοροϊδέψει. Αλλά μετά με πήρε κατρακύλα. Ποια κατρακύλα? Δεν καταλαβαίνει. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Άκουσα καλά. Ήρθε κάποιος. Σαν άκουσα τον κύριο Μάκη. Τι δουλειά έχει ο Μάκης τέτοια ώρα εδώ? Καλά, το έχω κρύψει τόσο τέλεια που τη φυγαίνει που τα ψάχνει όλα τα τακτοποιεί, δεν το βρήκε. Τι έγινε? Έλα, άνοιξε το κουτί. Αχ, κοίτα, 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 τι έγινε. Πιάστηκε πάνω στο αγαπημένο μου. Αν τη βγάλω σήμερα καθαρή και τη σάσα μπάστα να μου ρίξουνε στο κρεβάτι, δεν θα μασίσω. Σήκησε λίγο. Ναι. Άστο σε μένα, Ελένη. Άστο πρόσχε, πρόσχε, μη σκιστεί. Σιγά, μην το σκίσω. Εγώ κάτι τέτοια, Ελένη, μου τα βάζει στα δάχτυλα. Αχ, βρεμάκι, τι το πέταξε. Θα φύγει καμιά πέτρα από το βραχιόλι. Όχι, θε μου, κοίτα που πήγε. Και χώθηκε. Δεν το φτάνω. Μακί, έρχεσαι να βοηθήσει που έχει πιο μακρύ χέρι. Καλά, εντάξει τώρα. Το μακρύ, μακρύ μου χέρι ψάχνει μέσα στο πανέρι. Γεια σου, καραγκιόζη μάγκα. Άστο, άστο σε μένα, Ελένη, έρχομαι. Α, έλα να σου δείξω που είμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τον ψάχνω και είναι χαμένος όλη μέρα. Έλα μωρέ, ο Μάκης χαμένος. Ή στο μαγαζί μου θα είναι και θα πίνει πίδες, ή στο δικό του και θα υποδίεται ότι δουλεύει. Κάτσε μισό λεπτό. Ελένη, παιδιά!
Φτάνει. Ναι, το φτάνω. Άστο, άστο σε μένα, Ελένη, άστο. Το πιάνεις. Το πιάνω, Ελένη, άστο σε μένα. Όπα, τι βρεπώ, γνωστές φυσιογνωμίες. Μάκη, πού είσαι χαμένος όλη μέρα. Ήμουνα στο αυτό και σκόνταψα σε ένα κιλοτάκι, γατούλα. Πού? Σκόνταψα πάνω στο κρεβάτι, γατούλα. Όχι, μου πούσε το σκουλαρίκι μου και το ψάχναμε. Μα τα φοράς τα σκουλαρίκια σου. Αχ, ναι, τα φοράω μη χειρότερα. Κοίτα να δεις. Άντε, πάμε εμείς τώρα κάτω. Ναι. Πείτε τα εσείς εδώ. Τι να πούμε εμείς εδώ. Τι λέει, Διονύση. Σκουλαρίκια, κιλοτάκια, γατούλες. Τι γίνεται, παιδιά, κλεντάμε. Ω, γεια σας, κύριε Σπύρο. Γεια σας, αγόρι, γεια σας. Τι είναι εδώ, το διασυνδάσουμε βλέπω, ε. Εδώ τι τρέχει εδώ. Άντο, είναι η καινούρια κοπέλα του Μάρκου. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, λεβέντη μου. Μπράβο για εσένα, κορίτσι μου. Πώς σε λένε? Έλλης. Σπύρος. Κάτσε λίγο. Χάρηκα πολύ. Ομορφός εγώ είστε. Είδες, αγόρι μου, όταν κοιτάς κι αλλού, τι πιάνεις. Τι πιάνει? Λέω, εγώ σε πιάνω. Μη στεναχωρίες, την ρίξω πάνω μου. Πιάνω εγώ. Θείε, κάνε ό,τι θυμάσαι. Εγώ φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Θα κάνε με το. Και ας πούνε ό,τι θέλουν. Έρχομαι μαζί σου. Το νου σου, εσύ. Έλα τώρα, προχωρά. Σηκώ πάνω και εσύ, ρε ηλίθιε. Που τη βρήκατε, ρε αυτή. Ρε ζήλη με έχει κάνει. Την έχει πέσει και στο θείο μου, ρε. Την έχει πέσει στο θείο σου, αγόρι μου, γιατί αυτή δεν είναι μια απλυγκόμενα. Τι είναι, ρε. Αυτή είναι θεά. Μόνο θεά. Αυτή είναι ημίθεα. Λοιπόν, αγόρια, για να βάζουμε κάτι πιο ζωντανό να ξυπνάμε λιγάκι. Καλά λέει, να αυτό. Σπυράκο ποτά. Όχι τσιγκουνιές. Κανονικό. Α, θα περάσουμε πολύ ωραία. Έλα. Τόση ώρα εκεί πάνω. Ο Μάκης μόλις έφυγε. Α, έφυγε. Μα τι έγινε εκεί πάνω, δεν κατάλαβα. Τίποτα μόνο. Νόμιζα ότι μου έπεσε κάτι και τον παρακάλεσα να μου το πιάσει. Να στο πιάσει. Που έχει μακρύ χέρι. Ποιος έχει μακρύ χέρι? Ο Μάκης. Α, ναι. Ο Μάκης έχει μακρύ χέρι. Οκ. Φεύγω εγώ. Καληνύχτα. Α, καληνύχτα. Καλά να περάσεις. Ελένη μου. Μα τι έπαθε αυτή. Διονύση μου, πεινάς? Όχι. Εσύ πεινάς? Όχι, εγώ δεν έχω ρίξει. Θα πιω το νεράκι, θα πάω να πέσω. Μάλιστα. Τι έχεις, είσαι καλά, συμβαίνει κάτι? Όχι. Α. Μάλιστα. Α, δεν ξέρω. Και εσύ και η Βίκη λίγο περίεργη μου φαίνεστε. Μάλιστα. Α, καλά. Και από την πίτη πίνεις, κορίτσι μου. Πω. Δεν το έπιες όμως. Ζάμπα, τα ανοίξαμε. Καφέ να κάνω? Όχι. Καλέ. Πω. Χάλια. Thank you.
Τέλος. Πω, τι πια πάλι, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό που είδαμε, τι ήταν αυτό που είδαμε, Σπύρο μου. Τόσο πολύ ήπιαμε. Δεν είδα καλά. Δεν είδα καλά. Ωπα! Σπυράκο! Φτιάξαμε και καφεδάκι. Μπράβο ρε φίλε. Μες στο μυαλό μου είσαι. Και όπως τον πίνω. Έλα λίγο. Χάρηκα, αγόρια. Η μέρα έρχεται. Ο Βαγγέλης φεύγει. Αγόρι μου, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ, Θεία μου, για ποιο πράγμα. Σηκωπάνω, ρε χαμένε. Σηκωπάνω, ρε, έχουμε πρόβλημα με το κορίτσι σου. Αυτή η κοπέλα που έφερε, αυτό το κατουράει όρθια, καταλαβαίνει. Δεν είναι δηλαδή Έλλη, είναι Βαγγέλη, είναι αυτό. Κατάλαβε. Θεία μου, μένω άφωνο. Εγώ να δει. Ναι, αλλά μην ανησυχεί, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Γιατί όταν πήγε εσύ για ύπνο, πήγε και αυτή. Έπεσε ξερή δηλαδή. Και μετά αναγκαστικά πήγαμε κι εμεί. Κατάλαβες, οπότε δεν έγινε τίποτα. Αυτό έπρεπε να γίνει! Παιδί μου, είσαι ανώμαλος. Είσαι ανώμαλος. Τη μία με την αδερφή σου την Εύα. Την άλλη με αυτήν την. Αχ, τι μου τη δύνατη, αυτήν την αγκάλια. Σήκω να κάνεις γρήγορα ένα κρύο ντους και εγώ θα σε πάω σχολείο. Θα πάω να βρούμε αυτόν τον καθηγητή, τον ψυχολόγο, όπως τον λένε, τον Πολύκαρπο. Παύλο. Το ίδιο είναι! Το ίδιο είναι! Μπράβο, Λεβέντη μου, σήκω! Σήκω, ρε, σήκω! Και ξύπνα γι' αυτό το πτώμα! Τι φωνάζετε, ρε παιδιά, θα ξυπνήσετε τη θεά. Σηκώ πάνω, ρε ηλίθιε. Βλάκα, κόπανε. Τι είναι αυτή που έφερε εδώ μέσα, ρε. Με έκανε ρεζίλι σε όλο μου το σόι, ρε. Γιατί, ρε, δεν σ' αρέσει η γκόμενα. Στο διάολο. Μαλάκα, δεν μ' αρέσει η γκόμενα. Πήγαινε γρήγορα να ετοιμαστεί για το σχολείο. Εσύ δεν θα έρθει. Δεν θα έρθω. Δεν θα έρθω και δεν ξέρω αν θα ξανάρθω. Φύγε. Φύγε, ρε, φύγε να μην σε βλέπω. Φύγε. Ναι, μωρό μου. Θα σε πάω σε όλα τα μαγαζιά, θα σε πάω. Θα μπαίνουμε στο ένα, θα βγαίνουμε. Θα μπαίνουμε στο άλλο, θα βγαίνουμε. Θα μπαίνουμε στο παράλλο, θα βγαίνουμε. Συνέχισε τα ψώνια σου. Βέβαια, άμα δεν σε πάω σε αυτό, σε ποιο θα σε πάω, ρε μωρό μου. Σαν να μην βγήκαμε, θα είναι μετά. Τώρα, παιδί μου, είναι ο μικρός που έρχεται και με βοηθάει εδώ στο γραφείο. Φοβηθήκαμε τώρα. Καλά, ας μην χαλούσε το προξενιό με τη μανούλα μου, και ας είχα εδώ πέρα προσοχή ανάπαυση όλου. Καλημέρα, Διονύση. Γεια σου, Βίκη. Πώς από εδώ είναι η ώρα. Ξέρεις τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μορταδέλα ιταλική. Ισπανική. Βραχιόλι. Καφέ θέλεις. Βάλει ένα ουισκάκι καλύτερα. Βάλει ένα ουίσκι. Για πρωινό. Ναι. Πάγω να βάλω. Κάνα ξηρό καρπό. Καμιά ποικιλία έτσι να το εμπλουτίσω. Με βλέπεις όσο κοιτάω, παιδί μου! Ξέρεις ποιος μου έχει κάνει δώρο αυτό το βραχιόλι, Διονύση? Για λέγε. Ο Μάκης. Με το δίκιο σου πίνεις. Αυτός σου κάνει δώρο συνέχεια στριγκάκια. Τέτοια μεγάλη αλλαγή ούτε εγώ δεν θα την άντεχα. Διονύση, συγκεντρώσου και πρόσεξε με πάρα πολύ καλά, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Σ' ακούω. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε νωρίς γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι.
Ειδικά ο κύριος Μάικς πρέπει να ήταν πτώμα, ε. Συνέχισε, Βίκη. Ξαφνικά χτύπησε το ξυπνητήρι. Νόμιζα ότι ξημέρωσε και άρχισα να συχτηρίζω. Αμώ το φελέκι μου, ξημέρωσε κιόλας. Όχι, Βίκη μου. Δεν ξημέρωσε, απλώς άλλαξε ημέρα. Τι λες, Μάκη. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα? Πώς δεν ξέρω, η μέρα που θα χωρίσουμε. Τι ώρα είναι, βρε άχρηστα? 12 να μεσάνυχτα. Και ξέρεις τι ξημερώνει? Η επέτειο του γάμου μας. Και γιατί δεν την αφήσαμε να ξημερώσει για τα καλά και την πήραμε από την αρχή της? Γι' αυτό! Αχ, αγάπη μου! Αρκουδίνη μου! Λατρεία μου, μωρό μου! Βρε εσύ! Πού τα άμαθες εσύ αυτά, ποιος σου τα άμαθες, δεν τα ξέρες, ε! Σου έχω κι άλλο. Τι! Αυτό! Αχ, αγάπη μου! Παναγιά μου, αγάπη μου! Αγάπη μου, σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ! Μάκη, πού πήγανε τα στριγκάκια που μου αγόραζες? Πάνε αυτά. Τώρα έχουμε βραχιόλια με ρουμπίνια. Βίκη μου, Βικάκι μου, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ κάθε μέρα, όλο και πιο πολύ. Το έλεγε με τόσο πάθος που δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά τι να πω, γιατί το λες έτσι? Δεν ήταν ο Μάκης, καταλαβαίνεις. Και το πράγμα δεν τελείωσε εκεί. Είχε και συνέχεια. Και να ξέρεις, εγώ δεν πρόκειται να σε πληγώσω ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αλλά ούτε εκεί τελείωσε το πράγμα. Μπα να μου φέρουν εμένα μια γυναικάρα ψηλή, όμορφη, με λαχρινή, με 2 μέτρα πόδια. Εγώ δεν θα σε απατούσα ποτέ. 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 Κατάλαβες, Διονύση? Τι να καταλάβω? Ότι με απατάει! Έλα, βρε Βίκη μου, είναι αδύνατο αυτό! Γι' αυτό ξοδεύτηκε τόσο πολύ. Και το θέατρο, και το βραχιόλι, και το ξυπνητήρι, και η σαμπάνια. Αυτό είναι η απόδειξη της ενοχής του, Διονύση, και κάτι έχω στο νου μου με πιάν. Με πιάν. Διονύση, πες μου κάτι. Πού ήταν η Ελένη χθες το πρωί που δεν είχε μάθημα? Δεν ξέρω, κάπου θα ήταν. Κάπου ήταν και ο Μάκης. Όλο το πρωί δεν πήγε στο μαγαζί. Γιατί πότε πήγε το πρωί στο μαγαζί ο Μάκης? Διονύση, σταμάτα να γελάς! Λυπάμαι πάρα πολύ που θα σου το πω, αλλά χθες το βράδυ τους πιάσαμε στο κρεβάτι, γι' αυτό τα χάσανε. Εσένα σου εξήγησε η Ελένη τι κάνανε στην κρεβατοκάμαρα? Η αλήθεια είναι πως δεν μου εξήγησε. Ορίστε. Διονύση, δεν θέλω να σε πληγώσω στην κατάσταση που είναι η καρδιά σου, αλλά νομίζω ότι ο κουμπάρος και η κουμπάρα... Μη μου λες τέτοια, Βίκη. Σου λέω, Διονύση. Μη μου λες τέτοια, Βίκη. Σου λέω, Διονύση. Ναι. Τι έκανε, λέει? Θα φύγω για Σαββατοκύριακο. Δεν αντέχω άλλο στο σπίτι, πνίγω μου. Άσε που κάθε φορά που τον βλέπω θυμάμαι τα χθεσινά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έρχεσαι να πάμε κάπου μαζί? Ε? Λέω να πάμε καμιά εκδρομή. Ένα πηλίο που έχω και φίλους εκεί. Τι μου και μου ωραία συνέχεια. Εβά, ο Μιχάλης μου την πέφτει. Ποιος ήρθε? Ο Μιχάλης μου την πέφτει. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Ε, ναι, δεν το έχεις αντιληφθεί γιατί το κάνει διακριτικά. Είναι ευγενικός. Είναι και γλυκούλης. Όλα αυτά ο Μιχάλης. Όχι, γιατί χαζό μου τον έλεγε στις προάλλες. Ε, ναι, χαζό, αλλά είναι και γλυκούλης. Καλά, βρείτε τα εσείς. Εγώ την κοπανάω από τώρα γιατί θέλω να ετοιμαστώ. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερο. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Δεν ξέρουμε να επιμένουμε. Δεν έχουμε τα κότσια, καταλαβες. Τα κότσια. Εγώ νομίζω ότι είχα τα κότσια να κάνω τα πάντα σε αυτή τη σχέση. Αυτό πρέπει να κάνουμε τελικά όταν γουστάρουμε κάποιον. Τα πάντα. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει χαθεί τελείως η επικοινωνία. Έλα, αδερφέ. Έλα, εδώ είναι. Το βλέπεις? Δεν σηκώνεται να πάει στο σχολείο, ντρέπεται. Γιατί, το μάθανε στο σχολείο? Ποιος το είπε, ο Μίτσος? Γιατί, το ξέρεις εσύ?
Έτσι μας μεγάλωσε ο μπαμπάς. Άντρες είμαστε, πρέπει να τα λέμε αυτά. Το ξέρεις και δεν έλεγες τίποτα. Τώρα το έμαθα, ρε παιδιά. Το έμαθες κι εσύ. Δεν μου το είπε η Βίκη. Αλλά εδώ που τα λέμε μπορεί να είναι και φαντασίες όλα αυτά. Φαντασίες που την είδα να κατουράει όρθιος. Ποια κατουρούσε όρθιος. Βρε, δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Στο φινάλε δεν έγινε και τίποτα. Ήμασταν τύρλα και πέσαμε για ύπνο, μόνο αυτό. Έλα, ρε Μάκη. Έλα, εσύ μας έλειπες τώρα. Διονύση, φίλε μου. Μοναδικέ μου, παιδικέ μου φίλε. Πώς το έκανα εγώ αυτό σε σένα, ναι. Πώς το έκανα εγώ αυτό σε σένα, ναι. Εσύ θα μου πεις reality. Είμαι ένας άθλιος. Είμαι ένα ρεμάλι. Είμαι ένας άχρηστος. Μα και αυτά τα ξέρουν. Κάτι καινούργιο, θα μας πεις. Διονύση, χτύπαμε. Χτύπαμε στα μούτρα. Γιατί να το χτυπήσεις, ε? Είστε απίστευτοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον. Γιατί δεν μου είπες ότι η Εύα είναι αληθινή μου αδερφή, ε? Μυστικό της οικογένειας και σκατά! Σκατά, μωρέ! Ωραία, κόρη μου. Αυτός γιατί είπε ότι η Εύα είναι αληθινή μου αδερφή. Έχω μπερδευτεί, έχω ζαλιστεί. Τι γίνεται τώρα? Τι που γίνεται είναι ότι εδώ δεν θα ξαναγίνει πάρτι. Κοίτα, το σπίτι ανω κάτω είναι. Σπύρο! Ξέρεις κάτι? Να κάνω ένα καφεδάκι, αδερφέ, να τα πιούμε τα δυο μας ή να τα πούμε ήσυχα. Ξέρεις κάτι? Ίσως. Διονύση, δεν θα με χτυπήσεις. Αργότερα. Τι έγινε, τι έπαθες? Τι έκανες χθες το πρωί με τον άντρα μου? Τρελάθηκες. Και θα τρελαθώ ακόμα περισσότερο αν δεν μου πεις τι έκανες χθες το πρωί με τον άντρα μου!